επίθεση χτύπημα εκφοβισμού, καθώς εκεί μένει η εισαγγελέα Τρικάλων, που στο παρελθόν είχε χειριστεί υποθέσεις του Βαρυπινίτη Παναγιώτη Βλαστού. Έχει ήδη προσαχθεί 39χρονος, ο οποίος μάλιστα φέρεται ότι ομολόγησε τη συμμετοχή του και κατονόμασε τον συνεργό του, όπως μας λέει ο Μανώλης Ασαριώτης. Οι ζημιές που προκάλεσε μαρτυρούν και την ισχύ της βόμβας που τοποθέτησαν στο ισόγειο της πολυκατοικίας στη διασταύρωση της Μανδύλαρα με την υψηλά του στη Λάρισα. Για να σπάσουν τόσα τζάμια και όλη αυτή τη ζημιά δεν έγινε από κάτι μικρό. Αυτό πρέπει να είναι ή πολύ μεγάλη βόμβα ή αυτός ο υπισταθός μπορεί να κάνει μια τέτοια μεγάλη ζημιά. Τουλάχιστον 4 κιλά δυναμίζουν οι νομικοί χρυσανάστες που την πράττουν στο φυτίλι μήκους ενός. Οι κάτοικοι στην περιοχή του Κωνσταντίνου πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους στις 4.10 τα ξημερώματα. Ο εμφαντικός όπως της έκρηξε, αλλά και ο ήχος από τις τζάμια που κατέρευσε. Σαν από θαύμα, κανένας δεν τραυματίστηκε. Στις 4.20 περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, έγινε ο κουφαντικός θόρυβος. Και προσωπικά εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και νόμιζα να βάλαν βόμβα εδώ πέρα στα έπιπλα, γιατί έβλεπα τα γυαλιά κάτω και ο κόσμο μαζεμένο. Όταν βγήκα στο διάδρομο της πολυκατοικίας, είδα ένα κουρδιαχτό σκόνης. Κατέβηκα κάτω, είδα κρίξει στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας μένει η εισαγγελέα Τρικάλων, η οποία όμως απουσίαζε. Από την πρώτη στιγμή οι αρχές θεός εκείνη ήταν ο στόχος. Η συγκεκριμένη δικαστικός έχει χειριστεί υποθέσεις του Βαρυπινίτη Παναγιώτη Βλαστού, όπως την απόπειρα απόδρασής του από τα Τρίκαλα, αλλά και την απόδραση των 11 Αλβανών κακοποιών από τις ίδιες φυλακές. Ο Παναγιώτης Βλαστός πάντως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με τη βομβιστική επίθεση και ότι αντίθετα έχει συνεργαστεί με την εισαγγελέα ύστερα από τον έλεγχο στον οποίο υπευλήθη από άνδρες της ΕΚΑΜ μέσα στο κελί του. Ελάχιστα λεπτά μετά την έκρηξη, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 39χρονου, ο οποίος στη θέα τους έβγαλε το κινητό τηλέφωνό του, το πέταξε στο οδόστρωμα και το έσπασε προκειμένου να μην πέσει στα χέρια τους. Ο 39χρονος, που δεν είναι κατοικός της πόλης, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την παρουσία του στο σημείο και φέρεται αργότερα να ομολόγησε ότι μαζί με άλλο ένα άτομο τοποθέτησαν τη βόμβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα κατονόμασε τον συνεργό του και είπε ότι στόχος ήταν να τρομάξουν τη δικαστικό. Μας τίναξε από το κρεβάτι. Τρομάξε, μας έπαιρνε τα τζάμια στο κρεβάτι. Σοβαρές ζημιές μέσα στο σπίτι σας. Όλα τα τζάμια. Τις πόρτες εδώ, μπροστά, πάνω. Παρόμοια βομβιστική επίθεση είχε γίνει και τον περασμένο Νοέμβριο στη μονοκατοικία της Προέδρου Εφετών στο Χαριατικής. Οι αρχές πάντως ερευνούν όλες τις υποθέσεις που έχει χειρίσει εισαγγελέας και δεν μένουν στα λεγόμενα του 31χρονου. Στο Παγκόσμιο Ενεργειακό Στίβο επανέρχεται μετά από 15 χρόνια δράνειας η ελληνική αγορά έρευνας και παραγωγής.